σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις NoviBet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας στο μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα για την Development League. Έχουμε ένα ωραίο παιχνιδάκι εδώ. Πολύ ανεβασμένη σειρήνα Παρτιζάν στο ξεκίνημα της χρονιάς. Αντιμετωπίζουν τους Beyond Pyros, μια ομάδα δουλεμένη από παλιά. Μια ομάδα γνωστή μεταξύ της, όπως και η σειρήνα. Έχουν παίξει και οι δύο σε διάφορα πρωταθλήματα και αυτό ήταν ωραίο. Αυτό τα έχουν και οι δύο ωραία και κατάλληλη χημεία. Πρώτες επιθέσεις δεν έφεραν κάτι εδώ η Σιρήνα στην επίθεση. Το νούμερο 9 ο Λιαρέ. Και εδώ ένας καλός σουτέρ μας το έχει αποδείξει. Ο Κανακάρης σε πολλά παιχνίδια δεν βρίσκει το στόχο. Rebound πήρε ο Δήμικου. Και εδώ έχουμε τον Κύριλο Παπαδόπουλο που μας μίλησε στη συνέντευξη. Αποδεικνύει και το σύστημα. Ο πιο σπάνιο επίθετο έχει. Εδώ κάνει λάθος. Ο Κανακάρης θα κλέψει. Ο ίδιος βέβαια λέει έχει το πιο σπάνιο όνομα. Όντως είναι. Κύριλος λέγεται. Εδώ η πάσα δεν θα περάσει. Θα κλέψει ένα ψηλό παιδί. Ο Κατσίβελος, ο Αριστοτέλης για τον πύρο. Και βλέπουμε τον Παπαδόπουλο να πηγαίνει προς τα μέσα να κάνει την κικάου πάσα. Περνάει στο νούμερο 9 της ομάδας που κάνει το πάτημα για την εκτέλεση. Δεν τα καταφέρνει. Ο Καραμπέρης, rebound που πήρε η ομάδα της Ειρήνας. Εδώ ο αλγόριθμος της ομάδας που θα εκτελέσει η πάσα. Σαν σέντρα σουτ. Καλή σκέψη όμως, μπορούσε να βγάλει ένα αλεούπ εκεί. Πήρε ο Γαλατάς που τώρα θα κάνει την προσπάθεια. Και θα σκοράρει ο αριστερόχειρας σε ένα σκορ μαύρον. Που θα ανοίξουν λογαριασμό 2-0 το σκορ. Εδώ ο Πύρο σήμερα θέλει να βγάλει φωτιές. Θέλει να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση με Νιάτα. Μια ομάδα που έχει κάνει πολύ καλές νίκες μέχρι στιγμής. Έχουν κερδίσει SKG Bucks, όπως συζητάμε. Η Σιρήνα Παρτουζάν. Οι πηγιών τώρα κυκλοφορούν την μπάλα. Θα πάρει το νούμερο 13 που λέγαμε ο Κατσίβελος που εκτελέσει με τη λήξη του χρόνου. Η παρέμβαση ο Κανακάρης τελικά στο rebound και τρέχουν αμέσως οι αστρόμαυροι. Αλγόριθμος. Κανακάρης. Ωραία στον ανάποδο λέει Άρ. Η Σιρήνα ξεκινάει ζεστή στο παιχνίδι. Προηγείται αυτή τη στιγμή με 4-0. Εδώ έχουμε τον Καραμπέρι. Δεν θα το σκεφτεί, θα εκτελέσει για 3. Αλλά δεν θα βρει το στόχο με επιθετικό rebound του Κατσίβελου. Που εδώ παίρνει φάουλ. Φάουλ έχει κάνει ο Γαλατάς. Δύο βολές για τον παίκτη του Πύρου. Έχουν γράψει και τις θέσεις τους και είναι ωραίο, ξέρουν τους ρόλους τους οι πηγαίνουν Πύρος. Όπως και οι Σιρήνα ξέρουν τους ρόλους, απλά δεν μας το έχουν γράψει πάρα πολύ επίσημα. Beyond Pyros, shooting guard, small forward, βλέπουμε τον Κοφίνα, ας πούμε. Small forward, shooting guard, ο Χατζη Μιχαήλ. Πολύ ωραίοι. Έχουμε τη βολή εδώ. Θα είναι εύστοχη. Εύστοχος ο Κατσίβελος. Θα δώσει μια λύση για να μειώσει η ομάδα του Πύρου σε 4-1. Κανακάρης με την μπάλα. Και με προπονητή Beyond Pyros. Όπως σήμερα χρέη προπονητή θα έχει ο Φιλανδριανός που είναι δραματίας. Για τη Σιρήνα ο Γαλατάς σε 4 πόντους προσωπικούς. Δίνει ανάσα 5 πόντων στην ομάδα του που θα προηγηθεί. 6-1. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Η πίεση ψηλά. Το νούμερο 9 της ομάδας. Ο Καραμπέρης. Το σουτ 2 πόντων του Κατσίβελου που ψάχνει ρυθμό. Ο Γαλατάς στο rebound. Γίνεται παρέμβαση. Θα πέσουν κορμιά και θα πάρει την μπάλα. Με αυτοθυσία πραγματικά ο Δήμκου. Αλλά εδώ τον χρεώνουν με βήματα οι διαιτητές. Φωνάζει για πίεση ο προπονητής, για να δούμε. Ανεβαίνει πιο ψηλά η Σιρήνα. Εδώ, Ασβεστόπουλος Ραφαήλ. Έχει πάει στη γραμμή, ναι, φάνηκε από εδώ. Η πίεση αποδίδει προς στιγμή. Θα βρουν τον τρόπο να τα διασπάσουν αυτά οι παίκτες Σιρήνας. Εδώ έχουμε νούμερο 9 της ομάδας, όπως είπαμε και πριν, Κατσίβελος στην εκτέλεση, θα είναι εύστοχος. Σε σύν 2 πόντων ο Κατσίβελος είναι που δίνει λύσεις για τον Πύρο. Κανακάρισε μακρινή πάσα, πανέμορφα, βρίσκεται ένα Σβεστόπουλο. Ο τρέιλερ, ο Σβεστόπουλος μονομαχεί και συγκρατεί για την ομάδα του την μπάλα. Ασβεστόπουλος θα εκτελέσει για 3. Ωραία καμπύλη. Αλλά είναι άστοχο. Rebound το νούμερο 7. Εδώ κάνει μακρινή πάσα ο Τολούδης. Συγκρατεί ομάδα του Πυρού. Το νούμερο 9 της ομάδας που είπαμε ο Καραμπέρης. Κατσίβελος.
Και ξανά Καραμπύρης. Παίρνει θέση στο ζωγραφιστό, ο Τολούδης, ο Δήμης, με συγχωρείτε. Η κίνηση προς τα μέσα, η πάσα ωραία στη γωνία. Το τρίποντο με καλές προϋποθέσεις. Το επιθετικό rebound του Δήμκου που μονομαχεί κερδίζει ακόμα ένα και μαζί το φάουλ. Κερδίζει ένα φάουλ ο Πυρός. Όπως μαθαίνουμε, η ομάδα έχει κάνει κάποιες προσταφαιρέσεις τη φετινή χρονιά. Έχουν νέους παίκτες. Για να με αυτό πώς θα τους βοηθήσει. Πρέπει να βρουν σιγά σιγά πατήματα έτσι. Πάει για την επαναφορά ο Παπαδόπουλος. Εδώ η μπάλα περνάει στο ζωγραφιστό. Τρεις παίκτες πάνω στον Καραμπέρι που τελικώς θα κερδίσει φάουλ. Θα παίξουν πιο πολύ με τη ραγέτα τώρα από ό,τι φαίνεται η πηγιόν Πυρός. Και αλλαγή. Γρήγορη. Στο παιχνίδι περνάει το νούμερο 7 της Ειρήνας. Ο Παυλούδης. Παυλούδης που είναι συνεπής σε πολλά παιχνίδια έχει εμφανιστεί. Με καλές εμφανίσεις. Εδώ η πρώτη βολή είναι εύστοχη. Από τον Αλέξανδρο Καραμπύρη. Εδώ αστοχή στη δεύτερη, μονομαχία του Κατσιβελού. Την μπάλα θα αφήσει να βγει ο Ράφα ο Ασβεστόπουλος. 6-4 το σκορ, πρώτα 4 λεπτά στο παιχνίδι. Εδώ έχουμε time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Είμαστε πίσω. Εδώ ο Κανακάρης θα πάρει την μπάλα και θα περάσει το δεξί διάδρομο. Περνάει πολύ ωραία. Οδηγεί στην επίθεση στην ομάδα του. Με μεγάλο rotation και οι δύο ομάδες. 11 από ό,τι μαθαίνουμε πηγαίνουν Πύρος. 10 η Σιρήνα Παρτιζάν. Παγαπάνε το μπάσκετ. Το δείχνουν και σήμερα. Κύριος Παπαδόπουλος, ο Χνήσιος playmaker της ομάδας, κατεβάζει. Το οργανώνει την ομάδα του. Για να δούμε, υπάρχουν φωνές. Την οργανωθεί η επίθεση. Το νούμερο 9 δεν του βγήκε το σκούτο, ο Καραμπέρης. Ο Κανακάρης βγαίνει επιθετικά και θα κλέψει για την ομάδα του. Θα δώσει τον Παυλούδη. Ο Παυλούδης προς τα μέσα. Θα κοπεί με φάουλ. Ναι. Και θα έχει κέρδος δύο βολές για τη Σιρήνα. Η οποία Σιρήνα έχει κάνει πολύ καλές νίκες, όπως είπαμε. Και πήγε ο Πύρος με νίκες. Μέχρι στιγμής. Και είναι πολύ σημαντικό ότι είναι οργανωμένες ομάδες και οι δύο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που δεν είναι τόσο οργανωμένες. Ο Παυλούδης βάζει την πρώτη βολή. Διαμορφώνει το 7-4. Η δεύτερη όμως είναι άστοχη. Έτσι θα πάρει το rebound ο Κατσίβελος. Κύριλλος Παπαδόπουλος. Περνάει ωραία την μπάλα στον Καραμπέρι που έχει χορό. Θα δώσει το τρίποδο στον Κατσίβελο. Με αυτοθυσία εδώ. Με υπερένταση. Θα συγκρατήσει ο Τολούδης. Θα περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Η βοήθεια ωραία του Παυλούδη που θα κάνει τον μπλοκ και θα πει όχι στον αντίπαλό του. Ωραία σκηνή. Παυλούδης πρώτα τον στην άλλη πλευρά με φάουλ. Παυλούδης πάρα πολύ χρήσιμος με το που μπαίνει, με το που πιάνει μπάλα κερδίζει φάουλ. Και έχουμε μία βολή. Ωραίος στήλος να στοχίσει την πρώτη. Οικογενειάρχες. Όχι οικογενειάρχες, λάθος δικό μου. Οικογενειακή υπόθεση Σιρήνα Παρτιζάν. Με αρκετά αδέρφια. Παπαδόπουλος. Εδώ πιέζει ψηλά ο νούμερο 9, ο Λιάρε. Νέος παίκτης. Εδώ στάει μια κίνηση για να δούμε το νούμερο 12 της ομάδας του Πύρου, ο Δήμκου, το Λούδης, εγκλωβίζονται λίγο. Τώρα περνάει ωραία από τον Σκύρο Παπαδόπουλος, πασάρει ιδανικά. Έχουμε το τρίποντο του Κατσίβελου, πού θα είναι στο χώρο, ωραία. Η πάσα του Χίριλου. Και το Πύρος πλησιάζει απειλητικά πλέον. 8-7 το σκορ. Ο Ραφαήλ εδώ, ο Ασβεστόπουλος, εφνιδιάζεται από την άμυνα του Δήμκου. Ριμπάουντ ο Καραμπέρης, το κατεβάζει και τον Πύρο. Θα εκτελέσει και για τρεις. Δεν βρίσκει όμως το στόχο, rebound από τον Παυλούδη. Κανακάρης με την μπάλα. Οργανώνει την άμυνα του Πυρού, που είναι άμυνα ζώνης. Ό,τι βλέπουμε, κλέβει ο Κατσίβελος, αμέσως η μπάλα στον Παπαδόπουλο. Αυτό κάνουν συνεχώς τους παίκτες του Πυρού, το ξέρουν ότι μπορεί να βρει πάρα πολύ ώρα τους παίκτες του, το κάνει και εδώ. Το τρίποντο όμως είναι άστοχο, rebound από τον Κανακάρη. Ωραίες πάσα από τον Παπαδόπουλο.
διαθέτει την κατάλληλη ικανότητα για να είναι playmaker. Του το αποδίδουν οι συμπαίκτες του. Ο Λιάρεκ θέλει για τρεις εδώ, αλλά θα είναι άστοχος. Rebound που παίρνει ο Δίνκου. Παπαδόπουλος, ακόμα ένα κατέβασμα της μπάλας. Η μπάλα στη γωνία, το Λούδης. Θα πάρει τρίποντο. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Καλές επιθέσεις. Όλα τα σουτ πηγαίνουν καλά. Και στις δύο πλευρές. Ραφαήλας Βεστόπουλος, η κίνηση του Λιάρε. Ακολουθεί τη φάση ο αλγόριθμος, αλλά έρχεται ο Δίνκου για να του πάρει την μπουκιά από το στόμα. Εδώ ο Καραμπέρης. Το Λούδης. Εδώ τρίποντο του Παπαδόπουλου. Είναι άστοχο όμως. Rebound από τον αλγόριθμο της Ειρήνας. Κανακάρι. Προλαβαίνει ο Λιάρε. Ο Παυλούδης. Το παιχνίδι έχει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό από το ξεκίνημά του. Ο Beyond προσπαθεί, η ομάδα του Beyond, Πύρος, προσπαθεί να το ελέγξει. Δεν προλαβαίνει. Ο Κανακάρης αλλάζει πολύ πάθος η ομάδα της Ειρήνας. Πολύ γρήγορος ο ρυθμός για να θα συνεχιστεί. Έχουμε time out. Επιστρέφουμε με νέους παίκτες της Ειρήνας. Και ο Μπιγιόν. Για να με τώρα τι θα αλλάξουν. Με 2 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Παναφορά του Καραμπέρι. Εδώ βλέπουμε το νούμερο 6 νέος παίκτης. Ο Τσανθόπουλος. Κίνηση στο χώρο από τον Δίμκου, θα πάρει την μπάλα. Τον περιμένει πιο μέσα ο Παυλούδης. Ο Πύρος με ωραίες αποστάσεις εδώ. Η κίνηση στο χώρο, ο Καραμπέρης βρίσκει τον Δίμκου, παίρνει το βήμα και με ωραίο χούπ θα σκοράρει. Ωραία διαμορφωμένη αυτή η επίθεση. Και ο Πύρος μπροστά στο σκορ, 8-9. Σε ένα παιχνίδι ντέρμπι μέχρι στιγμής. Παρέμβαση από τον Δίμκου. Που πέτυχε το προηγούμενο καλάθι, έδωσε την ανάσα στην ομάδα του τώρα. Αλλά είναι πολύ μικρή ανάσα. Αναφορά τον αλγόριθμο. Μπατιάκας θα κινηθεί προς τα μέσα, θα κάνει την περιστροφή. Θα βρει το συμπαίκτη που περίμενε. Μπατιάκας θα εκτελέσει για τρεις. Είναι άστοχος, αλλά παίρνει τον rebound ο Βεστόπουλος, ο αδερφός του Ραφαήλ. Να, ένα ζευγάρι αδερφών εδώ. 14 δευτερόλεπτα για επίθεση για τους ασπρόμαυρους. Και αλλαγή. Το νούμερο 13 για πρώτη φορά. Ο Αδριανίδης. Ο Δέλτα. Στο παιχνίδι, η προσπάθεια του Ασβεστόπουλου, Στεφάνη μπάλα, rebound από τον Δίνκου. Προσπαθεί να τρέξει την ομάδα του τώρα ο Ξανθόπουλος. Και έχει το ρόλο πλέον του playmaker, καθώς ο Παπαδόπουλος είναι στον πάγκο. Ο Ξανθόπουλος με την μπάλα. Ο Δίνκου θα πάρει στο ζωγραφιστό για να δώσει τον Καραμπέρι που θα εκτελέσει από πολύ μακριά και θα το βάλει. Ένα πολύ μακρινό τρίποντο και ο Πύρος είναι τώρα που προηγείται με 4 πόντους. Κάρης με την μπάλα. Θέλει να περάσει, τον πιέζουν. Ωραία κίνηση του Μπατιάκα, θα πάρει χώρο. Αλλά η άμυνα του Δίμκου είναι εξαιρετική. Έχει βγάλει την μπάλα όμως. Έτσι. Η Σιρήνα θα έχει την κατοχή. Με 10 δευτερόλεπτα θα προηγηθούν όμως αλλαγές. Όλοι οι παίκτες συμμετέχουν ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο για τον Πύρο. Θα τους δούμε σε λίγο ποιοι είναι. Μόνο ο Χατζημιχαήλ δεν έχει μπει μέχρι στιγμής, θα μπει αργότερα. Εδώ η επαναφορά, ο Μπατιάκας που περίμενε εκτελεί για τρεις. Στεφάνι όμως η μπάλα, ο Παυλούδης θα πάρει φάουλ. Είναι χαμηλά. Χαμηλά το φάουλ λοιπόν. Τρία ομαδικά φάουλ και για τις δύο ομάδες, δεν υπάρχουν ακόμη βολές και υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμη. Για παραφορά εδώ, το τρίποντο του Παυλούδη. Στεφάνι μπαλά, αλλά βλέπουμε ότι και πάλι το σου ήταν καλό με καλές προϋποθέσεις. Ξανθόπουλος, ο Πύρος μπορεί να μεγαλώσει το προβάτισμα. Οργανώνει η ομάδα του Πύρου. Ξανθόπουλος πάει από τα αριστερά, πάει για την κίνηση και παίρνει την μπάλα του νούμερο 14, ο Καρακάσης. Που θα κάνει την προσπάθεια, καλή άμυνα του Παυλούδη, παίρνει και την μπάλα μαζί. Και πάλι λέει όχι, δεύτερο μπλοκ στο παιχνίδι. Κανακάρης. Μπατιάκας, ένας παίκτης που πάντα βρίσκει ρυθμό για να σκοράρει. Παυλούδης, ακόμα ένα καλάθι. Παυλούδης είναι ο καλύτερος παίκτης της Ειρήνας στο πρώτο δεκάλεπτο. 10-12 το σκορ. Ξανθόπουλος με την μπάλα. Κάμε τώρα. Γίνεται αλλαγή με τον Μπατιάκα, το νούμερο 11 του Πύρου, ο Τουμπαρίδης.
που θέλει να πάει μέχρι μέσα. Του Μπαρίδη στην προσπάθεια. Καλή άμυνα. Ο Ανδριανίδης παλεύει, αλλά του παίρνει το rebound. Ο Καρακάσης. Ξανθόπουλος θα εκτελέσει. Οι μονομαχίες. Μπάλα θα βγάλει καθαρά. Ναι. Τον το χέρι ποτικά. Ο Φώτης, ο Κανακάρη. Εδώ επαναφορά από τον Ξανθόπουλο. Ζητάει ο Καραμπέρης, η μπάλα πάει τελικά στην άλλη πλευρά και του είναι το νούμερο 4, ο Κοφίνας, που κάνει λάθος όμως, ο Μπατιάκας θα κλέψει προϋποθέσεις για ευνηδιασμό. Ο Μπατιάκας μαζεύει, κάνει την προσπάθεια, παίρνει rebound, τον παλεύει με όλους, προστατεύει με νύχια και με δόντια. Η μπάλα στον Ξανθόπουλο, μπλοκ με φάουλ. Φάουλ, κατά ποιο όμως, για να ναι. Πρέπει να είναι κατά του, ναι και είναι, κατά του Καρακάση, πως αν κάνω εγώ λάθος. Όπως και να έχει, έχουμε βολές για τον Ασβεστόπουλο. Ο Γιώργος Ασβεστόπουλος θα στοχεί στην πρώτη βολή και βλέπουν να οργανώνουν επίθεση στον πάγκο οι παίκτες Σιρήνας. Πέντε δευτερόλεπτα απομένουν. Δεύτερη βολή. Είναι εύστοχη. Η Σιρήνα πλησιάζει και πάλι μειώνει στον πόντο. 11-12. Να δούμε αν δεν εξαντλήσουν και τις παίκτες του Πύρου. Μπορούν να το κάνουν. Έχουν την επίθεση. Ξανθόπουλος. Η πάσα για τον Καραμπέρη. Ο Ζεστόπουλος βγάζει πάθος, ο Καραμπέρης βρίσκει χώρο. Αστοχή, μονομαχίες, ο Καρακάσης δυναμικά. Παλεύει με τον Ζεστόπουλο. Ο Ανθόπουλος 4 δευτερόλεπτα, εκτελεί για 3. Άστοχος κι αυτός. Καμακάρης, δεν θα προλάβει. Πήγε να βγάλει μια ωραία πάσα, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και έτσι θα κλείσει ένα ωραίο ανταγωνιστικό και δυναμικό πρώτο δεκάλεπτο. 11-12 μπροστά ο Πύρος. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ξανθόπουλος με την μπάλα. Είχαμε ένα μικρό θέμα, τώρα επιστρέφουμε. Καλάθι από τον Καραμπέρι. Κάτι λέει εκεί. Δεν έχουμε χάσει κάτι μέχρι στιγμής. 11-14. Γίνεται το σκορ. Έχουμε φάουλ. Έχει κάνει το νούμερο 4 του Πύρου. Εδώ θα έχουμε και την επαναφορά. Το νούμερο 4 είναι ο Κοφίνας. Βλέπουμε πολλές συμμετοχές. Όλοι οι παίκτες να συμμετέχουν. Δεν μένει κανένας έξω. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί υπάρχει ευχαρίστηση από όλους τους παίκτες. Εδώ λάθος. Ο Τούμπα, το πούμε έτσι, του Πύρου, που κλέβει. Η κίνηση του Καραμπέρι, που θα πάρει ένα rebound για να σκοράρει. 4 συνεχόμενοι πόντοι του δίνουν μια ανάσα για τον Πύρο, που προηγείται 11-16. Προηγήθηκαν η Σιρήνα στο πρώτο δεκάλεπτο, τώρα βρίσκουν λύσεις. Την πηγιών Πύρος είναι αυτοί που προηγούνται από τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Και μετά εδώ φάουλ έχει κάνει ο Ξανθόπουλος. Ο νέος παίκτης της Σιρήνας, νούμερο 23, είναι ο Μιχαηλίδης. Δεν τον έχουμε δει σε άλλα παιχνίδια. Είναι νέος παίκτης και σίγουρα φίλος. Παναφορά του Μιχαηλίδη. Πάει τη βασική γραμμή, ο Λιάρε δίνει στον Μπατιάκα το screen. Αντίθετο, ο Μπατιάκας, η πάσα στη γωνία για την εκτέλεση. Στεφάνι, μονομαχίες, rebound δυναμικά το νούμερο 11, ο Τουμπαρίδης. Ο Ξανθόπουλος στην πάσα. Καραμπέρης. Τουμπαρίδης. Ξανθόπουλος στο ζωγραφιστό. Η προσπάθεια. Οι μονομαχίες. Rebound από τον Αδριανίδη. Είναι Δήμος το όνομά του. Το Δέλτα προμήνει για κάποιο Δημήτρης. Τελικά είναι Δήμος. Εδώ ο Μπατιάκας θα πάρει χώρο. Θα πέσουν πολλοί παίκτες, αλλά θα καταφέρει να βάλει το floater. 13-16 στα 12 λεπτά αγώνα. Ξανθόπουλος. Επιμένουμε τον Ξανθόπουλο, ο Παπαδόπουλος είναι στον πάγκο ακόμη. Κουμπαρίδης στην εκτέλεση 2 πόντων. Δεν βρίσκεται στο χώρο. Βάνει τον Μπατιάκα δυναμικά και θέλει να κρέψει. Είναι αθλητικό παιδί. Ήταν ηρεμία τώρα εδώ. Φάουλ έχει κάνει ο Καραμπέρης και το χρεώνει ο διαιτητής.
Ολιάρε. Και θα δώσει στα χέρια του Μπατιάκα την μπαλά. Μπατιάκας. Λιάρε. Αν είστε παίκτης στην άλλη πλευρά, ο Μπατιάκας τελικά παίρνει τρίποντο, αλλά θα είναι άστοχος. Rebound παίρνει ο Καρακάσης. Ξανθόπουλο. Σέτε επιθέσεις τώρα. Με το ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η μπάλα περνάει στον Καρακάση που θα πέσει ο Μίλκμαν πάνω του, ο Γαλατάς. Ο Καρακάση θέλει να γυρίσει, το κάνει, αλλά είναι καλή άμυνα. Rebound όμως από τον Τουμπαρίδη που θα σκοράρει. Η λύση έρχεται από το ζωγραφιστό για τους πηγών Τύρος. 13-18 επιστρέφουν σε ένα προβάδισμα 5 πόντων. Μπατιάκας. Θα πάρει ένα screen, θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει. Ζεσταίνει τον Μπατιάκας και είναι ό,τι καλύτερο αυτό για τη Σιρήνα. Είναι δίποντο όμως, όχι τρίποντο. 15-18. Σανθόπουλος. Την ίδια το screen ο Καραμπέρης που δεν παίρνει ανάσες. Έχει πολλές αντοχές από ό,τι φαίνεται. Ξανθόπουλος. Κίνηση στο χώρο από τον Καρακάση, παγίδα, έξυπνη πάσα, του Μπαρίδης εκτέλεση, rebound από τον Ασβεστόπουλο. Μπατιάκας. Γυρνάει η ομάδα του Πύρου, έχει σέτ επί τη Σιρήνο, ο Μπατιάκας θα σταματήσει για να εκτελέσει. Παίρνει πολλές προσπάθειες τώρα. Για να δούμε και πάλι. Εδώ βρίσκει τον Μίλκμαν που θα κάνει την προσπάθεια. Θα μονομαχήσει. Το putback δεν βγαίνει, ο Καρακάσης το rebound. Εδώ ο Κοφίνας που έδωσε στον Τζανθόπουλο. Ο Τζανθόπουλος θα κατεβάσει. Βγαίνει πιο ψηλά η ομάδα της Ειρήνας για να πιέσει. Τελικά παίρνει τον Μπαρίδης. Τους λέει ένα screen μέσα στη ρακέτα. Γίνεται όμως αλλαγή. Είναι από πονηρό screen αυτό, μπορεί να δώσει πολλές λύσεις. Πάλι εδώ κερδίζει ο Καρακάσης. Παίζουν πολύ με τη ρακέτα τους. Μπηγιόν Πύρος. Έχουμε μία βολή, δύο βολές έχει μία, τώρα είναι η πρώτη. Ας φύγει η πρώτη. Τώρα η δεύτερη. Είναι εύστοχη. 15-19 το σκορ. Λιάρε Τίδης με την μπάλα. Θα περάσουν από την πίεση. Έτσι ο Ασβεστόπουλος θα κάνει την προσπάθεια. Μονομαχίες, δείχνει από πόσοι παίκτες είναι μέσα στη ρακέτα. Και βγάζει εφνιδιασμό η ομάδα του Πύρου. Δεν θα λαθέψει. Ο Κουρκουδιάλος και θα σκοράρει. Προβάσμα διευρύνεται στους 6 πόντους. Ασβεστόπουλος, Παυλούδης, ωραία πάσα. Αστοχούν όμως εδώ της επαφής. Κι άλλες μονομαχίες ζωγραφιστό, πάρα πολλές έχει το δεύτερο δεκάλεπτο. Τώρα θα έχουμε και μονομαχία για την μπάλα. Είναι πεσμένη κάτω, έχουμε βελάκι. Κατοχή. Θα δούμε. Προς τη στιγμή έχουμε μια αλλαγή, επιστρέφει ο Παπαδόπουλος, παίρνει τη θέση του Ξανθόπουλου. Ετοιμάζεται και ο Δήμου που να επιστρέψει. Φωνάζει τον Τούμπα. Πέρασε αργότερα. Όχι, τώρα θα γίνει από ό,τι φαίνεται αλλαγή. Δήμου λοιπόν στη θέση του Τουμπαρίδη. Πάει για την επαναφορά. Ο Μιχαηλίδης. Λιαρετίδης. Παυλούδης. Δύο σκρίνε και Παυλούδης. Θα δώσει στο King τη Ειρήνα. Η προσπάθεια λύγει ο χρόνο. Λίγει ο χρόνο τη επίθεση. Ο Πύρο στην κατοχή με τον Παπαδόπουλο. Όχι την κατοχή την πολιτική, φυσικά την κατοχή τη μπάλα. Τρίποντο. Θα το πάρει αν θα βρει στεφάνι μπάλα. Τρίποντο που εκτέλεσε ο Καρακάς στο rebound. Ο Κύριλλος Παπαδόπουλος. Το screen εκεί. Παπαδόπουλος. Πλάγιο screen. Μπάλα παραμένει για τον Πύρο που θα έχει 6 δευτερόλεπτα. Και έχουμε αλλαγές. Μεταλλεύεται το rotation. Δύο ομάδες. Κανακάρης και Ραφαήλας Βεστόπουλος επιστρέφουν στο παιχνίδι.
Παπαδόπουλος ετοιμάζεται για την επαναφορά. Για να δούμε κίνηση από τα screen. Καραμπέρης. Τελικά ήταν 14 ευρώ για την επίθεση. Το τρίποντο θα είναι άστοχο, το rebound ο Μίλκμαν. Ο Γαλατάς της Ειρήνας, η πάσα του Κανακάρη. Θα βρει ωραία τον Παυλούδη και εκείνος θα σκοράρει πάρα πολύ ωραία πάσα. Ολόκληρου γηπέδου. Η Ειρήνα μειώνει στους 4. 17-21 Καραμπέρης. Πολύ πάθος από τη Ειρήνα. Εδώ ο Καραμπέρης, εδώ στο Δήμκου. Ο Δήμκου στην αδύναμη πλευρά. Εκείνη στο χωροφάλο του Ραφαήλ, τον Αζεστόπουλο. Ο Κουρκουδιάλος που κέρδισε το φάουλ. Και ένα time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε. Ο Πύρος έχει σχεδιάσει την επίθεση, για να δούμε τι μπορεί να βρει. Στα 16 λεπτά αγώνα, Καραμπύρης. Θα κάνει την πάσα, η παρέμβαση Λιάρε. Πάσα στην άμυνα της Ειρήνα. Αυτή πρέπει να είναι και οδηγία, 5 δευτερόλεπτα απομένουν για την επίθεση. Για να δούμε, ο Παπαδόπουλος ετοιμάζεται. Καραμπύρης εκτελεί. Για δύο θα το βάλει. Και αυτό πολύ σημαντικό. 17-23. Κανακάρης. Είναι εντάξει. Εξουπήρου. Γαλατάς με την μπαλά. Η πάσα του. Το δίποντο εδώ. Θα είναι έστωχα τον Ραφαήλ. Τον Αζεστόπουλο. Η Σιρήνα και πάλι μειώνει στους 4. Δεν αφήνει τον πύρο να επαναπαυθεί. Παπαδόπουλος. Βλέπουμε τον προπονητή να δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για τον πυρό για να κατευθύνει την ομάδα. Ο Παπαδόπουλος πάει προς τα μέσα, κόβεται όμως ψηλά από τον Παυλούδη. Τρίτο μπλοκ. Γαλατάς δίνει στον Λιάρε. Αζεστόπουλος. Ο Λιάρε ελεύθερος για τρεις. Δεν θα το αξιοποιήσει. Rebound από τον Καρακάς. Δεν είναι εύκολο το τρίποντο πάντα. Φυσικά και ελεύθερος να είσαι. Δεν θα είναι πιο εύκολο πράγμα. Ένα τρίποντο εδώ και στην άλλη πλευρά. Rebound από τον Παυλούδη. Κανακάρης. Ο Λιάρε. Επιστρέψει την μπάλα στον Κανακάρη, εκείνος στον Γαλατά. Γαλατά στον Παυλούδη. Υπάρχει φάουλ και είναι γκολ. Όχι, θα μιλάει ο διαιτητής. Και το έκανε πάρα πολύ έξυπνα λοιπόν ο Παπαδόπουλος. Για να έχουμε ένα time out. Και επιστρέφουμε. Οι βολές του Παυλούδη. Μικρή διακοπή. Θα γίνει αλλαγή. Ενοχλεί ένα μάτσι ενός παίκτη. Είναι και κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει. Θα πάει ο άνθρωπος, θα γίνει αλλαγή. Η βολή είναι έξω εκεί. Συνεχίζει ακάθεκτος ο Παυλίδης ο Κώστας. Χάσει τη δεύτερη. Ριμπάουν από τον Καρακάση. Παπαδόπουλος. Ο Πύρος συνεχίζει να προηγείται με 3 πόντους. Μικρό προβάτσμα. Άμυνα ζώνης από τη Σιρήνα. Ψηλά η περιφερειακή. 2-1-2 πρέπει να είναι η άμυνα ζώνης. Παπαδόπουλος για 3. Μονομαχίες εδώ για το rebound. Εδώ θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο τα rebound. Ο Δήμη που το πήρε. Η δεύτερη επίθεση του Καρακάση. Παστοχή όμως. Rebound από τον Γαλατά. Θα προστατέψει και θα δώσει τον Κανακάρη την μπαλά. Χόρμς φωνάζουν για τη Σιρήνα, δύο σκριν ψηλά. Τελικά βγαίνει ο Γαλατάς. Ο Λιάρε, Γαλατάς. Θα ψάξει, δεν μπορεί να βρει τον Παυλούδη. Πήγε την προσπάθεια. Θα δώσει τον Κανακάρη. Κανακάρη στη γωνία, ωραία στο Λιάρε, επεκτείνει για τρεις. Αναπηδήσει την μπάλα, στο Γαλατάς στο rebound. Έχει βρει Στεφάνη. Για να δούμε. Όχι διαιτητής. Θα το συνεννοηθεί. Έχει βρει Στεφάνη μπάλα. Έτσι φάνηκε εδώ. Θα το συνεννοηθούν οι διαιτητές βέβαια. Υπάρχει η δεύτερη γνώμη.
Πάντα υπάρχει μια ατυχία. Ένα και θα επικρατήσει το σωστό. Είχαν πάρει rebound οι ασπρομαυροί. Συνεπώς έχουν την μπάλα. Ετοιμάζεται για την επαναφορά ο Παυλίδης. Αμέ κινεί στο χώρο, Κανακάρης με την μπάλα. Ο Γαλατάς προσφέρει το screen. Και φάουλ το έχει κάνει ο Τολούδης. Ενώ πήγε να κινηθεί προς τα μέσα. Ο αντίπαλος όμως είναι κακό το φάουλ. Είναι δύο βολές. Είναι συμπληρωμένο ομαδικά φάουλ. Δύο βολές για τον Κανακάρη. Είναι εύστοχος την πρώτη. Θα γράψει το 21-23. Και είναι εύστοχος και στη δεύτερη. Επιστρέφει διαφορά μετά από λίγη ώρα στον πέντο. 22-23 Παπαδόπουλος. Το παιχνίδι είναι σίγουρα ένα μεγάλο ντέρμπι στη Respect Arena. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Πάει στο νούμερο 10 που επιστρέψει ο Παπαδόπουλος. Θα πασάρει στην άλλη πλευρά στον Τολούδη. 8 δευτερόλεπτα. Δίμπου κλείνουν οι χώροι. Θα πρέπει να βρουν μακρινό σουτ και το κάνει παίκτης του Πυρού. Τολούδης είναι άστοχος αλλά ανανεώνει την επίθεση με rebound. Ο Παπαδόπουλος που θα εκτελέσει, όχι. Θα πασάρει. Τολούδης, εκείνος θα εκτελέσει. Αλλοιώνει την προσπάθεια. Ο Αζεστόπουλος παίρνει το rebound. Ο Γαλατάς. Κανακάρης. Πλησιάζουμε το τελευταίο λεπτό του δεκαλέπτου. Εδώ ο Παπαδόπουλος μοναχία. Η μπάλα παραμένει στη σιρήνα. Και μπορεί να περάσει και μπροστά στο σκορ. Μετά από αρκετή ώρα. Γάμνε. Παυλίδης. Έχει την επιλογή του Κανακάρη. Θα του πασάρει. Ο Κανακάρης είναι καλό στέρ. Και φεύγουν ψηλά οι παίκτες. Θα τον μαρκάρουν. Παυλίδης. Θέλει να πάρει χώρο, παίρνει ένα ωραίο screen του Γαλατά και τελεί για 2. Rebound από το Δήμπου. Παραμένει το προβάδισμα στον Πύρο. Εδώ είναι με την μπάλα. Το νούμερο 10. Παπαδόπουλος. Δήμπου. Εμφανίζεται το Λούδη στη γωνία. Διστάζομαι στο σου τώρα. Πασάρει στο Δήμπου. Παπαδόπουλος για 3. Θα το βάλει. Και εκεί που η Σιρήνα έχασε ευκαιρία να περάσει μπροστά. Ο Πύρος προηγείται τώρα με 4. Κανακάρι. Περνάει ωραία, η πάσα όμως δεν περνάει. Παυλίδης έχει κινηθεί προς τα μέσα. Λάθος εκεί. 25 δευτερόλεπτα υπάρχουν. Ο Πύρος, άμα εξαντλήσει το χρόνο, θα μείνει μόλις ένα δευτερόλεπτο στον αντίπαλο. Παπαδόπουλος. Όλη την επίθεση φωνάζουν τον πάγκο και αυτό θα γίνει. Το πιο λογικό. Παπαδόπουλος ξέρει να διαχειρίζεται τις καταστάσεις. Το πιέσουμε ψηλά. Παπαδόπουλος παίρνει το χώρο πολύ δυναμικά. Πολύ ωραίο καλάθι τον Παπαδόπουλο. 22. 28. Κανακάρης. Δεν θα κάνει προσπάθεια. Και έτσι θα κλείσει το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι. 22-28. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Και τεχνική ποινή η ομάδα του Πύρου και γι' αυτό ξεκινάμε με βολή. Τώρα χρεώθηκε στον προπονητή με το τελείωμα. Βάζει την πρώτη βολή ο Κανακάρης. Άρα είναι δύο βολές ή παραπάνω για άλλο. Πάντως η Ειρήνη έχει ευκαιρία να μειώσει. Και τα καταφέρνει, 2-2 βολές, το ιδανικό ξεκίνημα στο τρίτο δεκάλεπτο. Την μπάλα για τον Πύρο. Επαναφορά, θα κάνει ο Τολούδη. Και να επιστρέφει ο Ξανθόπουλος. Εδώ θα κυκλοφορήσουν την μπάλα επί του Πύρου. Και το ξεκίνημα ο Ξανθόπουλος θα εκτελέσει για 2. Αλλά θα είναι άστοχο το rebound του Παυλούδη που θα πιεστεί, αλλά θα περάσει ωραία στον Ανδριανίδη. Κανακάρης. Θα προσπαθήσουν το σώμα ωραία. Θα δώσει τον Παυλούδη. Ο Παυλούδη στο πάτημα και στην εκτέλεση. Διεκδικεί rebound, κερδίζει. Πάει δυναμικά μέσα, έχουμε τζάμπολ. Τζάμπολ με Δήμπου και Παυλούδη. Κατοχή παραμένει στη σιρήνα. Πολύ ανταγωνιστικό το πρώτο ημίχρονο.
πολύ κλειστό παιχνίδι, όπως πολλά κλειστά παιχνίδια φέτος στο μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης. Και το σημερινό είναι πολύ κλειστό. Δεν έχουμε κανένα διψήφιο προβάδισμα μέχρι στιγμής. Και είναι πολύ αμφίροπο το παιχνίδι. Επαναφορά κάνει εδώ ο Μπατιάγκας. Παίρνει θέση ο Παυλούδης, πάνω του περάσουν, αλλά η παρέμβαση του πύρου κλέβει ο Βίμκου. Τρέχει ο Καρακάσης. Μαζεύει μπάλα, κάνει προσπάθεια. Δεν σκοράρει όμως, διεκδικεί. Και κερδίζει την κατοχή για την ομάδα του. Έτσι, αναφορά θα γίνει από τον Τζανκόπουλο. Πάσα, στρέφει μετά από ώρα εδώ, το νούμερο 13, ο Κατσίβελος. Ξεκίνησε στο παιχνίδι, είχαμε ώρα να τον δούμε. Έχει επιστρέψει. Δίμκου, Κατσίβελος για 3. Πάει στο χείσι. Και ο Πύρος επιστρέφει τη διαφορά για το μέγιστο που υπήρξε 24-37 πόντι. Είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ γίνεται λάθος όμως, το Λούβις κρύβει. Και είναι ευκαιρία για τον Πύρο. Φωνάζει να κρατήσει. Παίκτης του Πύρου το κάνει. Ξανθόπουλος. Το Λούβις. Η άμυνα του Γαλατά. Με πάσα. Εδώ. Ξανά τον Κατσίβελο. Ξανθόπουλος. Εκτέλεση του Τολούβι. Στεφάνι μπάλα. Εδώ που δεν προλαβαίνει. Και σπίσει ένα ωραίο σκρίν εκεί. Στα ελληνικά θα μπορούσαμε να πούμε το σκρίν ανθρώπινο τείχος. Όπως έχουμε ακούσει σε διάφορες ερμηνείες ξένων λέξεων προερχόμενων από την Αμερική. Αλλά το ανθρώπινο τείχος δεν μπορεί να ακουστεί καλά. Δεν είναι το ιδανικό για το μπάσκετ. Έχει τους δικούς του όρους στο μπάσκετ. Εδώ θα πιεστεί ο Παυλούδης, θα παράσει στον Μπατιάκα την μπάλα. Ο Μπατιάκας κάνει την περιστροφή για να εκτελέσει. Είναι άστοχος και έχει λείψει ο χρόνος επίθεση. Γιατί δείχνει τι θα είναι η επαναφορά. Βρίσκομαι πολλές λέξεις στο μπάσκετ, είναι δύσκολο να περιγραφούν. Ειδικά το pick and roll. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολλές λέξεις για να πούμε τι σημαίνει. Συνεπώς, οι ξένοι όροι θα κυριαρχούν σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί είναι οι ειδικοί όροι του αθλήματος. Εδώ η πίεση. Η μπάλα στον Τολούβι. Ξανθόπουλος. Δίμκου. Στην κορυφή. Τολούβι. Ωραία κυκλοφορία και το τρίποντο. Είναι άστοχο όμως. Μονομαχίες. Πολλές. Και εδώ. Ένα παιχνίδι με πάρα πολλές μάχες στο ζωγραφιστό. Ο Δίμκου ήρθε. Αλλά δεν μπορούσε να κλέψει. Ο Παυλούδης παίρνει. Κινείται προς τα μέσα. Πάρα πολλοί παίκτες πάλι. Στη ρακέτα εδώ πέφτουν 4 άτομα. Παυλούδης στην προσπάθεια βρήκε χώρο. Τρέφει μπάλα στη Σιρήνα που παίρνει το επιθετικό rebound. Τανακάρης. Θα εκτελέσει για 3. Βιάστηκε λίγο, το φώναξε να γυρίσει μπάλα. Τον πάγκο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Έτσι πήρε το rebound ο Καρακάσης. Ξανθόπουλος. Με πρόσωπο τώρα στην άμυνα η Σιρήνα. Το καλύτερο να βρει λύσεις. Πάντως ακόμα είναι πολύ κοντά. Εδώ ο Κατσίβελος. Εδώ στον Καρακάση. 5 δευτερόλεπτα. Δίμκου. Καρακάσης για 3. Ωραία τεχνική, αλλά στο τρίποντο rebound ο Ανδριανίδης. Κανακάρης. Βλέπει τις κινήσεις. Γαλατάς, ο Παυλούδης κινείται προς την αδύναμη πλευρά. Δεν υπάρχουν χωροί. Για να παίξει πολύ ωραίο ο Γαλατάς. Και θα σκοράρει με το αριστερό του. Που, 26-31. Βρίσκουν λύση στο ζωγραφιστό. Παρά την πολυκοσμία η Σιρήνα Παρτουζάν. Μπάλα στη γωνία, το Λούδης, η άμυνα του Μπατιάκα θα τρέξει και πάει για σερί. Πού θα το κάνει η Σιρήνα, σερί 4-0. Πλησιάζουν στους 3 πόντους. Κατσίβελος. Αρχίζει να πλησιάζει η Σιρήνα και πάλι, για να γίνει πάλι κοντινό το παιχνίδι. Τρίποντο του Κατσίβελου, δεν δίνει τη λύση. Rebound του Κανακάρη. Περνάει ωραία την πίεση του Δίμκου. Κανακάρης. Βρίσκει όμορφα τον Παυλούδη σε κίνηση. Παίρνει ο ίδιος rebound. Παυλούδης. Και παίρνει φάουλ εδώ. Πέσανε 2 παίχτες, αλλά δεν μπορούσαν να το κόψουν. Το κόψουν να δει κανονικά. Έχουμε ένα time out. Πρώτη βολή. Στεφάνι μπαλά. Θα έχει τη δεύτερη ευκαιρία για να μειώσει. Κάτι συνεννοείται και με το Γαλατά εκεί.
Θα τη βάλει ο Παυλούδης, μία στις δύο. Πλησιάζει η σιρήνα, είναι καλό τον εαυτό. 29-31. Ξανθόπουλος. Επιστρέφει ο Καραμπέρης μετά από λίγη ώρα. Ήταν ο παίκτης που είχε βγει για να πάει να πάρει το αυτοκίνητο που εμπόδιζε. Πρώτη φορά το βλέπουμε στο μπασκετάκι αυτό. Του Μπαρίδης εδώ, κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές για τον Πύρο. Μπηγιόν Πύρος. Και οι δύο νέες ομάδες στο μπασκετάκι. Και πολύ ενδιαφέρουσες, ωραία project. Με προπονητές, με ρόλους. Με παιχνίδι τακτικής, ωραίο. Εύστοχη πρώτη βολή. Beyond the Walls βλέπω. Ναι. Beyond the Walls βλέπω, βλέπω από εκεί το όνομα. Ναι. Από την εταιρεία. Αυτό καφετέρια, κάτι είναι. Εδώ, μονομαχίες. Rebound, παίρνει η Σιρήνα. Και το Beyond του Πύρου, αυτό συζητούσαμε τώρα με τον Πέττη, του έρχεται από καφετέρια στη Θεσσαλονίκη, Beyond the Walls. Μπορείτε να το επισκεφτείτε. Τρίποντο εδώ. Είναι άστοχο. Είναι ο μεγάλος χορηγός του Πύρου, ό,τι φαίνεται. Καραμπέρης παίρνει χώρο, προστατεύει ωραία και παίρνει τον goal foul. Ωραία ενέργεια εδώ. Και μας δείχνει την εμπειρία του. Ξέρει να προστατεύει ωραία. Άμα βρει χώρο, πολύ απειλητικός. Δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Βάλει και τη βολή και ο Πύρος μεγαλώνει το προβάδισμα στους 6 πόντους. 29-35, ο Κανακάρης γρήγορη πάσα. Μπατιάκας τώρα, το σκρίν του Παυλούδη, περνάει ωραία ο Μπατιάκας, κάνει φλότερ! 31-35. Το παιχνίδι ζεσταίνεται, Ξανθόπουλος. Του Μπαρίδης επιστρέφει την μπάλα στον Ξανθόπουλο. Καραμπέρης, παίρνει ένα σκρίν, γίνεται αλλαγή. Το Λούδης, 10 δευτερόλεπτα κυκλοφορεί μπαλά. Είναι ενθαρρυντικό, όλοι συμμετέχουν. 5 δευτερόλεπτα τώρα όμως εγκλωβίζονται. Τρίποντο του Ξανθόπουλου, υποπίεση. Rebound από τον Γκίνγκ, τον Μιχαηλίδη. Και ευκαιρία της Ειρήνας, Πατιάκας. Κινεί στο χώρο, του φωνάζουν να φύγει τον Παυλούδη και έχουν ωραίες αποστάσεις και πάλι στην Ειρήνα. Πατιάκας δεν μπορεί να προστατεύσει εκεί. Πάσα δεν ήταν κακή, αλλά την περίμενε αλλού. Ο Πατιάκας το απολογείται. Καραμπέρης παίρνει το χώρο. Θα βρει τον Καρακάση. Καρακάση στην ενέργεια. Ο Καραμπέρης κόβεται. Παίρνει όμως μπάλα. Κι άλλο μπλόκα τον Παυλούδη που λέει και πάλι όχι. Κανακάρης. Πέντε μπλόκα τον Παυλούδη. Εδώ πόδι. Έχει κάνει. Το Λούδης δεν βγαίνει ο εφημεριασμός. Θα οργανωθεί η άμυνα του Πύρου. Φωνάζουν για διάσπαση της άμυνας ζώνης. Από τον πάγκο της Ειρήνας. Οργανωμένοι ωραίοι, έχουν και συστήματα που χρειάζονται στο διπλό του μπάσκετ. Μιχαηλίδης, Μπατιάκας, στην κορυφή ο Κανακάρης έχει χώρο, θα πάρει τρίποντο, αλλά θα ελαιωθεί προσπάθεια από τον Καρακάση. Την μπάλα θα πάρει ο Ξανθόπουλος για να τρέξει την ομάδα του. Ξανθόπουλος, Καρακάσης, θα περιμένει και θα δώσει τον Τουμπαρίδη. Εκείνος θα προσποιηθεί και θα επιστρέψει την μπάλα στον Ξανθόπουλο, τον playmaker της ομάδας. Έχουν πολύ ωραίους ρόλους παίκτες του Πύρου. Ξέρουν τι χρειάζεται. Και βρίσκουν και τρίποντο με τον Καραμπέρι. 31-38 το σκορ. Η Σιρήνα καλείται να επιστρέψει. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές μέχρι στιγμής. Καρακάσης. Κανακάρης ή Καρακάσης. Μπατιάκας με την μπαλά. Περνάει από την πίεση. Φάουλ από τον Ξανθόπουλο. Πολύ κοντά οι δύο ομάδες, πολύ ανταγωνιστικό το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Φίνας επιστρέφει και ο Παπαδόπουλος. Ο Λιάρε, Λιαρετίδης για τη Σιρήνα. Και όλο το κλίμα εκεί με χαμόγελα. Ωραίο παιχνίδι, ωραίο και το κλίμα. Εδώ ο Παυλούδης είχε πάρει θέση από τη γωνία, εκτελεί για τρεις. Rebound του Μιχαηλίδη. Αλλά δεν περνάει πάσα. Κλέβει ο Παπαδόπουλος. Του θα κατευθύνει την ομάδα του στην επίθεση. Έχοντας επιστρέψει στο παιχνίδι. Καραμπέρης. Παπαδόπουλος. Ο Κοφίνας που κινείται στο χώρο. Καρακάσης.
θα παίξει με τον Παυλούδη. Παπαδόπουλος θα κάνει την προσπάθεια, αλλά θα στοχίσει. Η άμυνα βγαίνει, ο Γαλατάς στο rebound. Και φνηδιασμός, πολύ ωραία πάσα και πάλι από τον Κανακάρη. Μιχαηλίδη, αστοχή. Κερδίζει rebound. Κρατάει pivot foot εδώ. Πέφτουν δύο πάνω του. Πασάρι, Κανακάρη, εκτελεί. Δεν αστοχεί όμως, rebound του Παπαδόπουλου. Δεν τρέχει σε φνηδιασμό. Πηγαίνει την ομάδα εκεί που το θέλει. Στη σέντ επίθεση. Η πάστα του Μπαρίδη, ο του Παρίδης. Έχει κάνει βήματα. Κάνει ένα παραπάνω βήμα εδώ. Και αλλαγή. Για τη Σιρήνα έξω ο Παυλούδης, μέσα ο Ανδριανίδης. Επιστρέφει και ο αλγόριθμος. Για τη Σιρήνα. Διαφορά είναι στους 7. Και είμαστε στα 27 λεπτά αγώνα. Αλγόριθμος. Μιχαηλίδης. King Mela λέει φανέλα. Έχουν τα ψευδόνυμά τους. Και πολύ καλά κάνουν. Μίλκμαν, η πάσα, ωραία κυκλοφορία και το καλάθι θα έρθει φυσικά από τον Ιωαννίδη. 33-38. Κύριος Παπαδόπουλος. Θα εκτελέσει αμέσως ο Καραμπέρης. Σε run and gun, είναι άστοχος. Rebound ο Γαλατάς. Σήμερα μπορεί να τρέξει και πάλι σε ρίγια να μειώσει. Πολιάρε με την μπαλά. Η παρέμβαση του Καρακάση θα προστατέψει ο Ανδριανίδης. Μια ολοσφαιρική κάπως κίνηση για να προστατεύσουν το σώμα του την μπάλα. Ρίψω κίνδυνο κάποιες φορές, θα το βγαίνει. Μιχαηλίδης θα κάνει την προσπάθεια. Rebound από τον Καραμπύρη. Επιχειρεί να τρέξει με ομάδα του εδώ, αλλά δεν έχει στηρίγματα πολλά. Τώρα έρχονται και πολύ. Καρακάσης. Καραμπύρης. Επιστρέφει την μπάλα στον Καρακάση που παίρνει τρίποντο. Δεν το βάζει όμως. Rebound από τον Μιχαηλίδη. Ο αλγόριθμος της Ειρήνας. Πάσα στο χώρο δεν βγαίνει, ο Κοφίνας κλέβει. Παπαδόπουλος ψάχνει. Βρίσκει ωραία τον Καραμπέρι. Καραμπέρι στο lay-up. Θα σκοράρει. Τη διαφορά επιστρέφει στους 7 πόντους. Το παιχνίδι πάρα πολύ κλειστό. 33-40. Ο αλγόριθμος έκανε την πάσα. Το σύστημα εκεί. Γαλατάς βρίσκει τον Μιχαηλίδη που κάνει την προσπάθεια, αλλά θα στοχίσει. Rebound ο Καρακάσης. Παπαδόπουλος. Την ομάδα που το σπάμε εκεί που πρέπει. Ένας γνήσιος playmaker και κάνει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Ο Πύρος έχει ένα προβάτσμα εδώ και ώρα. Μικρό. Μικρό μένα, αλλά είναι προβάτσμα. Του Μπαρίδης. Παπαδόπουλος για τρεις. Έχει κερδίσει φάουλ. Πες καθυστερημένη άμυνα πάνω του. Αργοπορημένα. Όπως θέλετε, πείτε το. Τρεις βολές. Και αλλαγή της Ειρήνη. Ο Μπακιάκας επιστρέφει. Και παίρνει τη θέση του Μιχαηλίδη. Τρεις βολές είναι εδώ. Η πρώτη είναι άστοχη. Έχει δύο ευκαιρίες ακόμη. Βάζει τη δεύτερη. Μία στις τρεις βολές, rebound, Γαλατά, πρώτο προβάθμα 8 πόντων για τον πύρο εδώ. Λίγο πριν κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο, η Σιρήνα καλείται να επιστρέψει. Γαλατάς, δύσκολη ενέργεια, αλλά το βάζει πάνω σε άμυνα. 35-41, παλικαρίστο καλάθι. Για να μειωθεί η διαφορά στους 6 πόντους. Παπαδόπουλος, Καραμπέρης και ξανά Παπαδόπουλος. Καραμπέρης πηγαίνει πιο μέσα. Η πάσα του δεν έχει αποδεχτεί. Μπάλα περνάει στη Σιρήνα. Και λίγο πριν κλείσει το δεκάλεπτο έχει και άλλη ευκαιρία. Το χρόνο είναι αρκετός, είναι 43 δευτερόλεπτα. Ολιάρες στην επαναφορά. Κινεί στο χώρο. Καρακάς το ανακλέψει, δεν τα καταφέρνει. Θα σε κρατήσει ο αλγόριθμος. Η πάσα που βγαίνει, Ανδριανίδης. Αλγόριθμος. 37-41. Το σύν 8 γίνεται γρήγορα σύν 4. Από τις απαντήσεις των ασπρόμαυρων. Παδόπουλος.
κίνηση στο χώρο. Παπαδόπουλος. Κοφίνας κάνει την προσπάθεια. Rebound. Δυναμικά ο Καραμπέρης. Μονομαχή με ψηλότερο παίκτη. Δεν τα καταφέρνει. Rebound ο Μίλκμαν. 12 δευτερόλεπτα. Τρέχει η Σιρήνα. Πατιάκα. Παρέμβαση. Για να δω. Το έλεγχε ο διαιτητής. Η μπάλα. Η Σιρήνα έχει γίνει παρέμβαση κι άλλη. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Σύνδεσμο θα οργανωθεί. 7 δευτερόλεπτα είχε. Αναφορά στην κορυφή, αλγόριθμη. 3 δευτερόλεπτα φωνάζουν. Μπακάνας για 3. Ο Δήμος, η εκτέλεση. Είναι ένα στοχή εδώ. Έτσι θα κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο στο παιχνίδι. Παιχνίδι αμφίροπο. Θα λέμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μην θα συνεχιστεί. Τέταρτο δεκάλεπτο. Για να δούμε τι θα μας προσφέρει αυτό το παιχνίδι. Σανθόπουλος με την μπάλα. Το ζουν και στους δύο πάντους σίγουρα. Δύο ομάδες. Σανθόπουλος για τρεις. Στεφάνι εδώ, rebound από το Λιαρετίδη. Κατεβάζουν, φωνάζουν ηρεμία. Ετσιρίνα. Το Λιάρε. Η πάσα, η παρέμβαση που έχει κάνει ο Σανθόπουλος. Με πάνω φορά. Μάζει το Λιάρε. Είναι αυτός που θα κάνει την πάνω φορά. Μπατιάκας. Ξανθόπουλος. Βλέπουμε να χρησιμοποιεί πολύ και τα χέρια του για να δυσκολέψει το τοπικό πεδίο. Κίνηση του Λιάρε. Η ενέργεια με το αριστερό χέρι. Καλή τοποθέτηση για τον Καρακάς και παίρνει το rebound. Καθολογεί το Ανδριανίδης εκεί. Υπήρχε ένα μικρό χτύπημα. Παπαδόπουλος. Καρακάσης, το τρίποντο πάνω σε άμυνα, rebound από το Γαλατά. Λιαρετίδης. Να διαχειριστούν και τραυματισμούς οι ομάδες. Πάμε ο Γιώργος Λανδριανός, τραυματίας, για τη Σιρήνα. Προηγούμενο παιχνίδι. Λιαρετίδης, πίεση ψηλά. Γαλατάς. Ήταν μια κίνηση. 6 δευτερόλεπτα. Ο Μίλκμαν θα βρει το στάκι 2 πόντων. Rebound από τον Ντουμπαρίδη. Δεν δίνουν δεύτερη επίθεση. Οι παίκτες του Πύρου. Παπαδόπουλος. Σανθόπουλος. Θα συνυπάρξουν τώρα μαζί. Ο Παπαδόπουλος για 3. Rebound από τον Πατιάκα. Και πάλι ηρεμία συνιστούν. Σιρήνα σιγά σιγά έχει φέρει το παιχνίδι στα δικά της μέτρα. Μπατιάκας. Λιαρετίδης. Γαλατάς. Μπατιάκας. Παίρνει το χώρο, σταματάει, βρίσκει χώρο, εκτελεί. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα, μονομαχίες, rebound ο Ξανθόπουλος. Συνεχώς καλές τοποθετήσεις από τον πηγιόν Πύρο. Εδώ ο Καραμπέρης στην πάσα, Καρακάς στην προσπάθεια. Μονομαχίες και πάλι, βλέπουμε πόσο σημαντικά είναι τα rebound σε αυτό το παιχνίδι. Ο αλγόριθμος παίρνει το rebound. Μπατιάκας, που πασάρει στο Μίλκμαν. Γαλατάς, κάνει το απενάντερ και του βγαίνει. Μαριστερό χούτ σκοράρει. 39-41. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα. Πάει την κορυφή αλλά δεν του βγαίνει. Έχει κάνει λάθος. Η Σιρήνα σε αλλαγή ο Ασβεστόπουλος στο παιχνίδι. Ο Γιώργος Ασβεστόπουλος. Διαφορά είναι στους δύο. Κατοχή είναι για τη Σιρήνα που είναι πίσω. Η Αρετίδης με την μπάλα. Μπατιάκας. Με κυκλοφορία τώρα και η Σιρήνα. Το πρώτο ημίχρονο αλήθεια είναι ότι έπαιρναν πιο ατομικές προσπάθειες. Δεν είχαν τόσο μεγάλη κυκλοφορία μπάλας. Μπατιάκας εδώ. Θα προσποιηθεί. Θα κρατήσει ωραία το σταθερό. Θα του πάρει την μπάλα ο Καραμπέρης. Και θα τρέψει ο Πύρος. Σανθόπουλος. Θα προλάβει το βαθύ στην μπάλα στο καλάθι. 39-43. Διαφορά στους 4. Γιαρετίδης. Πιέσει ο Παπαδόπουλος, Ασβεστόπουλος. Θέλει να περάσει το Γαλατά και το κάνει. Γαλατάς, η πάσα, ο Γιαρετίδης. Θα πάρει rebound και θα προλάβει τον άμυνα, κερδίζοντας το φάουλ. Δύο σημαντικές βολές εδώ που καλούνται να βρουν πόντους τώρα. Η ασπρόμαυρη. Αλλαγή για το Γαλατά. Θες του παίρνει ο Παυλίδης. Πρώτη βολή,
θα είναι εύστοχη. Χρησιμοποιεί το ταμπλό και του βγαίνει 40-43. Μέσα και η δεύτερη. 41-43. Επιστρέφει η διαφορά στους δύο. Ξανθόπουλος. Καραμπέρης με την μπάλα. Χέρια φωνάζει τον πάγκο ο προπονητής της Ειρήνας. Άνθρωπος που βοηθάει σήμερα. Κλέψουμε τον Αυγουστόπουλο. Μπακιάκας. Η ευκαιρία της Ειρήνας θα περάσει μπροστά. Το screen. Η άμυνα του Παπαδόπουλου. Σε κατοχή η Αστρόμαυρη. Time out έχουμε και θα επανέλθουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Επιστρέφουμε 6 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Παιχνίδι thriller στη Respect Arena. Μπατιάκας. Η άμυνα ζώνης, πιο ψηλά ο Καραμπέρης. Θα πιέσει. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ασβεστόπουλος, Παυλούδης, Μπατιάκας για 3. Και το προβάδισμα στη Σιρήνα. 44-43 το σκορ. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Τώρα μετά πάρα πολύ ώρα περνάει μπροστά η Σιρήνα. Καρακάς στην προσπάθεια, παίρνει φάουλ χαμηλά. Τώρα είναι ο Πύρος που είναι πίσω. Αλλά μόλις με ένα πόντο. Χαμηλά είναι το φάουλ. Παναφορά, θα γίνει από τα πλάγια. Και θα την αναλάβει μια επαναφορά Ξανθόπουλος. Καραμπέρης. Του δίνει το σούτα, το πάρει. Αλλά η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Μονομαχία, Καρακάσης. Αστοχή, rebound από τον Μπατιάκα. Που θα προκατέψει, πιέζει ο Παπαδόπουλος. Μπατιάκας περνάει. Η πάσα, Ασβεστόπουλος, η εκτέλεση. Το καλάθι όμως δεν έρχεται. Κατοχή, ο Τσουβιγιόν, Πύρος. Παπαδόπουλος. Θα αφήσει την μπάλα να κυλήσει. Καρακάσης. Η άμυνα ζώνη συνεχίζεται. Καραμπέρης. Η πάση στο ζωγραφιστό του Μπαρίδης. Μονομαχή. Δεν κερδίζει όμως κάτι. Η μπάλα για τη Σιρήνα. Και πάλι τα όχι συνεχίζονται από τον Παυλίδη. Το λέει και εδώ. Η Σιρήνα κάνει τις αλλαγές της. Έχει το προβάτισμα του ενός πόντου. Μπορεί να μεγαλώσει κιόλας τώρα. Για να δούμε ποιος είναι ο πιο ψύχρεμος, ο πιο εύστοχος. Θα πάρει τη νίκη. Κανακάρης. Παυλίδης. Περνάει ωραία στον Αστροστόπουλο που ζήτησε. Εκείνος ψάχνει τον αδερφό του. Δεν μπορεί να τον βρει. Η μπάλα περνάει αμέσως στον Πύρο. Διαφορά παραμένει στον πόντο. Αναφορά του Βίμκου. Παπαδόπουλος. Συνοργανωμένη άμυνα ζώνης και πάλι Καρακάσης. Καραμπέρης. Παπαδόπουλος. Η υπομονή κυκλοφορεί μπάλα. Η προσπάθεια κόβεται. Ο Παυλούδης παίρνει. Ο Ασβεστόπουλος με μονομαχή κερδίζει. Πετάει. Η παρέμβαση του Παπαδόπουλου. Και πάλι είναι εκεί. Η άμυνα του Πύρου δεν βγαίνουν ευνηδιασμοί. Είναι κρίσιμα τα σημεία πλέον. Το ξέρουν καλά και οι δυο τους. Παυλούδης. Ασβεστόπουλος. Είναι θύματα. Ήταν στατικός εκεί, δεν ήταν σε κίνηση την ώρα που έπιασε την μπάλα. Μπάλα για τον Πύρο. Αλλαγές. Ο Λιάρε επιστρέφει στο παιχνίδι. Παπαδόπουλος. Εδώ ο Καρακάσης. Τον Μπατιάκα, η βοήθεια. Ο Καρακάσης τράβηξε παιχτή. Βρίσκει ένα μικρό κενό. Ο Δήμπου παίρνει την προσπάθεια με το ψι χουκ. Δεν τα καταφέρνει. Λιάρε στο rebound για τη Σιρήνα. Μπατιάκας. Κανακάρης. Επιστρέφει στον Μπατιάκα την μπάλα. Κανακάρης. Κερδίζει μέτρα και να εκτελέσει για 3. Είναι κοντό το σουτ. Rebound το Δήμπου. Περιμένει και παίρνει ο Καραμπέρης. Καραμπέρης πάει στην επαφή και παίρνει φάουλ. Πολύτιμες δύο βολές. Κυρία για τον Πύρο να επιστρέψει αυτός τώρα μπροστά στο σκορ. Συνεχίζει θρίλερ το παιχνίδι. Εύστοχη πρώτη ισοπαλία τώρα.
44-44. Και βάζει και τη δεύτερη προβάδισμα στον πύρο. 44-45, πίεση ψηλά. Στιγμία. Μπατιάκας περνάει ωραία. Το δεξί διάδρομο. Παυλούδης. Ο Δήμπ που επιβλέπει. Κανακάρης. Δυστακτικός εκεί, ψάχνει την μπάσα, δεν βγαίνει και έχει ακουμπήσει τελευταίος ο Ραφαήλ, ο Ασβεστόπουλος. Time out αμέσως από τη Σιρήνα. Τρέχουμε. Στην μπάλα. Ο Παπαδόπουλος. Ανεβαίνει ο Καρακάσης για να πάρει την μπάλα. Του δίνει στην Οδύμου που περνάει ο Καρακάσης, κάνει την προσπάθεια και σκοράρει. 44-47 το σκορ. Κανακάρης, υψώνει ωραία στον Μπατιάκα που θα πιάσει ωραία στον ύπνο την άμυνα. Άμεση απάντηση από τη Σιρήνα. Τελευταία 4 λεπτά στο παιχνίδι, Παπαδόπουλος. 46-47. Παπαδόπουλος βρίσκει ένα ρήγμα. Πασάρει τον Καραμπέρι. Δίμκου, παίρνει χώρο. Καραμπέρις. Κάνει πλάγιο βήμα για να εκτελέσει για 3 και το βάζει. Ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ, 46-50. Εδώ, Μπατιάκας, Πανακάρης. Γιάμε, περνάει στον Παυλούδη μετά το screen. Ασβεστόπουλος, κάνει ένα πλάγιο βήμα, θα γίνει πιο εκεί. Υπά στη γωνία, Μπατιάκας που περίμενε. Φολιάρε που εκτελεί, άστοχος. Εδώ, λίγη ο χρόνος επίθεσης. Κύριος. Έχει την μπάλα, έχει το μικρό προβάδισμα των 4 πόντων. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Η Σιρήνα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Μπορεί να πάει στιγμή να επιστρέψει. Παπαδόπουλος. Καρακάσης. Καραμπέρης πιάνει και κάνει την ενέργεια. Δίμπτος ύψος των πολλών, δεν σουτάρει. Είναι old school. Το Λούδης σε λίγα 3. Στεφάνι μπάλα, rebound. Ο Κανακάρης τρέχει. Πασάρι με αριστερό χέρι, δεν του βγαίνει εκεί. Λάθος εδώ πέρα, βίαστο. Πάλα για τον Πύρο. Σε ωραίο κλίμα θα συνεχίσουμε. Παπαδόπουλος, η πίεση. Δίμκου. Και ξανά ο Παπαδόπουλος. Πάσα του, δεν βγαίνει και εδώ. Να και να λάβεις και στην άλλη πλευρά. Τώρα θα παίξουν ρόλο και ανάση σίγουρα. Οι αντοχές των παιχτών, η φυσική κατάσταση. Κανακάρης. Μπατιάκας. Περνάει στον Μίλκμαν. Γαλατάς. Η κίνηση στο χώρο του Μπατιάκα. Γαλατάς, όχι. Παράβαση 3 δευτερολέπτων. Λάθος από τη Σιρήνα και πάλι. Στην κατοχή ο Πύρος Παπαδόπουλος. Καραμπέρης θα παίρνει και τους παίκτες του. Τώρα θα δούμε να κάνουν και το χρόνο. Όχι, κάνουν λάθος. Συνεχόμενα λάθη και στις δύο πλευρές. Κανακάρης φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Πήγε να καλύψει το χώρο αλλά δεν το έκανε. Πρέπει με φάουλ. Πολύ λίγα φάουλ και για τις δύο ομάδες. Θα παίξουν με τα φάουλ τους. Ο Ραφαήλ Ασβεστόπουλος επιστρέφει. Και παίρνει τη θέση. Δουλιάρε. Αναφορά από τον Ασβεστόπουλο. Παυλούδης θα εκτελέσει και θα το βάλει. Και πάλι διαφορά στους δύο. 48-50 το σκορ. Παπαδόπουλος. Μεγάλο ντέρμπι εξελίσσεται το παιχνίδι. Το Λούδης. Καρακάσης. Μπάλα στην κορυφή. Παπαδόπουλος προσποιείται. Θα πάρει χώρο. Του φωνάζει να κόψει το Καραμπέρι. Δεν το έχει κάνει. Και εδώ ο Πύρος θα κάνει λάθος. Θα πρέπει να βρουν την ψυχραιμία τη φορά. Είναι μπροστά με δύο. Η Σιρήνα για όμως θα το εκμεταλλευτεί. Κανακάρης. Ασβεστόπουλος. Λάθος. Κλέβει ο Δήμπου. Έχει το καθαρό μυαλό για να κλέψει. Καραμπέρης. Στα υπομονή. Θα πάρει τρίποδο τελικά. Σαν να φαινόταν ότι θέλει να ηρεμήσει την επίθεση. Rebound από το Γαλατά. Και όμως έχουμε λάθος απίστευτο. Πολλά λάθη στα τελευταία δύο λεπτά, σαν να έχουν μείνει από δυνάμεις οι δύο ομάδες. Είναι ένα παιχνίδι
πραγματικά στην κόρη του Ξηραφιού. Είναι ένα παιχνίδι με πολλά rebound, με πολλές επαφές. Και φυσικά είναι αυτό που λογικό να φέρνει και την κούραση. Εδώ πραγματικά θα παίξει ρόλο ποιος θα είναι ο πιο ψύχρεμος. Καραμπέρης. Μπάλα στη γωνία, επιστρέφει στον Καραμπέρη μπάλα. Καραμπέρης παίρνει χώρο. Η πάσα θα βγει, όχι. Παράβαση, 30 δευτερόλεπτο. Κι άλλο λάθος. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει. 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η επαναφορά από τον Γαλατά. Η πίεση του Καραμπέρη. Κάνουμε. Την μπάλα δεξί Ρίνα. Δύσκολη φάση. Αν μη τι άλλο. Πιέζει ψηλά ο Πύρος. Κανακάρης. Τώρα γυρνάνε πίσω. Κανακάρης με την μπάλα. Ο Τολούτης που επιβλέπει η πίεση εκεί του Καραμπέρη. Πατιάκας. Θα πάρει χορό. Θα πέσουν δύο πάνω του προς την γωνία για μια παγίδα. 5 δευτερόλεπτα. Χάνουν την μπάλα η Σιρήνα, κλέβει ο Καραμπέρης, έρχεται ο Μπακιάτας. Ο Καραμπέρης προστατεύει, παίρνει το χώρο και κερδίζει ένα πολύτιμο φάουλ. Για δύο βολές και φυσικά μια καλή ευκαιρία να πάει διαφορά στους 4. Με ένα λεπτό να απομένει. Είναι άστοχος στην πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 48-51, Κανακάρης, τρέχει η ομάδα του Σιρήνα, η προσπάθεια του Μπατιάκα, άστοχη η rebound του Δήμητου, εδώ πιέστηκε ο Δήμητου, προστάτεψε ο Μπατιάκας, πιέζει, ο Τσαντόπουλος παίρνει την μπάλα, ο Μπατιάκας έρχεται από πίσω, έχουμε πόδι, έχουμε πόδι εδώ πέρα, θα συνεννοηθούν οι διαιτητές, διάνομαι. Τεχνική ποινή δίνεται στον πάγκο του Πύρου. Ένα απίστευτο τέταρτο δεκάλεπτο, τα έχει όλα. Διαμαρτυρίες υπάρχουν από τον Πύρο. Και υπάρχει βολή για τη Σιρήνα. Το παιχνίδι είναι πραγματικό θρίλερ. Καρακάρης είναι άστοχος. Μπάλα. Θα πάει στην άλλη πλευρά. Μπάλα για τον Πύρο. Θα έχει 4 δευτερόλεπτα. Ό,τι ακούμε, για να δούμε. Ή 14. Παναφορά του Τολούδη. Καραμπέρης, 14 είναι. Καραμπέρης, η παρέμβαση του Κανακάρη. Τρέχει η Σιρήνα. Μπατιάκας, στην προσπάθεια. Θα ευστοχήσει. 50-51, 30 δευτερόλεπτα, μεγάλο θρίλερ. Δίλκου, Καραμπέρης. Έχει καθαρό μυαλό να κατεβάσει. Το Λούδης, λάθος ο Κανακάρης κλέβει. Το κάνει όμως λάθος ο Καραμπέρης, φέρνει την μπάλα. Και αναγκάζει να κάνει φάλο Παυλίδης, τέταρτο ομαδικό, δεν υπάρχουν πολλές. Ένα πρόσεκτο λάθος εδώ. Δίνει την κατοχή στον Πύρο. Η Σιρήνα μα κάνει άλλο φάλο, στέλνει στις βολές στον αντίπαλο. Επαναφορά του Τολούδη. Έχουμε time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Επαναφορά του Ξανθόπουλου. 17 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ανεβαίνει ο Καραμπέρης για να πάρει. Εδώ τον κάνουν φάλο τώρα. Με τον Γαλατά. Η ασπρόμαυρη. Και ωραίος ο Γαλατάς, δίνει και το χέρι. Τίμιος. Δύο βολές έχουμε. Διαφορά είναι μόλις στον πόντο. Η πρώτη βολή. Είναι άστοχη. Απομένουν 14 δευτερόλεπτα. Καραμπέρης είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με στιγμή. Αστοχή στην πρώτη βολή.
Μάλιστα η δεύτερη, 50-52, αναφορά του Γαλατά. Κανακάρης, θα πασάρει έγκαιρα, πολύ ωραία, Μπατιάκας. Παίρνει χώρο, κερδίζει φάουλ. Δύο βολές για τη Σελήνα με πολλά πανηγύρια στον πάγκο της. Και δείτε πόσο αντίστροφο μπορεί να γίνουν τα πράγματα, πόσο μεγάλες αλλαγές μπορούν να υπάρξουν σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν οργανώθηκε η άμυνα του Πύρου, ο Μπατιάκας κέρδισε φάουλ στην ανοργάνωτη άμυνα. Δύο βολές εδώ, πολύ κρίσιμο το σημείο. Στοχή στην πρώτη και στην άλλη πλευρά, αυτή την πρώτη βολή. Γιάννου τώρα, φωνάζει να τη χάσει από τον πάγκο. Τι άμε τα κάνει, 9 δευτερόλεπτα απομένουν. Θα τη βάλει 51-52, πίεση ψηλά και time out από τον Πύρο. Επειδή στην άλλη πλευρά επιλέγει ο Πύρος με 9 δευτερόλεπτα παναφορά του Λουδί. 51-52 πρόκειται ο Πύρος. Καραμπέρης με την μπάλα, φάουλ ο Μπατιάκας. Στέλνει στις βολές τον παίκτη του Πύρου που πριν είχε μία στις δύο. Για να δούμε τώρα. Η πρώτη του βολή. Είναι άστοχη και πάλι. 8 δευτερόλεπτα να απομείνουν. Μέσα η δεύτερη, 51-53. Και είναι η σειρά της Ειρήνας να πάρει time out. Αναφορά του Ραφαήλ Δευδοστόπουλου. Αλλαγές παντού, φωνάζουν τον πάγκο του Πύρου για τα screen. Κανακάρης, παίρνει ένα screen, δίνει στον Παυλούδη. Παυλούδης παίρνει τα βήματα και επιθετικό φάουλ έχουμε εδώ. Έχει κάνει αντικανονικά την ενέργεια ο Παυλούδης. Κερδίζει ένα πολύτιμο φάουλ ο Δήμου και πάει να γίνει ο ήρωας της βραδιάς. Με ένα δευτερόλεπτο να απομένει. Πρέπει να πιέσουν ψηλά τώρα οι παίκτες της Ειρήνας. Δήμου, το κάνουν. Υπάρχει ένας παίκτης εκεί όμως ελεύθερος, ναι. Τώρα φάουλ, εδώ. Ναι. Έχει τελειώσει το παιχνίδι ο Δίνκου, ήρωας της βραδιάς. Καλή συνέχεια από εμάς.